Εκδήλωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησε αντιπροσωπεία της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης του Νομού Εύρου στα γραφεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Αλεξανδρούπολη. Τα αιτήματα των καθηγητών ήταν πολλά και παρουσιάστηκαν στον πρόεδρο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο οποίος συζήτησε με τα μέλη της ΕΛΜΕ. Αν υπήρχαν μόνιμοι διορισμοί, δεν θα υπήρχαν αυτά τα προβλήματα. Αν υπήρχε στελέχωση όλων αυτών των κοινοδομών. Ακόμα και το ΣΔΕ, λέμε, γιατί πήγε. Ακόμα και η μαθητεία. Αυτό είναι. Και γραμματεί στα σχολεία. Αυτό είναι ευχή έργο και μακάρι να γίνει. Όχι, το βοηθητικό προσωπικό που το βάζουμε. Αυτό, αφήστε λίγο. Αυτό το ζητάμε και εμείς, γιατί θα διευκόλυνε τις υπηρεσίες μας, τα ξέρετε. Τώρα και οι υπηρεσίες δυσκολεύονται στην τακτοποίηση του προσωπικού όταν χρειάζεται κάθε μέρα να προσπαθούν να καλύψουν κάποια θέματα. Αν μακάρι να είχαμε διορισμένους εκπαιδευτικούς και μάλιστα. Σε πλήθος τέτοια ώστε να ικανοποιούνται όλες τις ανάγκες, μακάρι να είχαμε γραμματίσει σχολικές μονάδες, επιστάτες και το βοηθητικό προσωπικό που είναι απαραίτητο και αυτό, και να διευκόλυνε και το έργο των εκπαιδευτικών. Αλλά δεν τα έχουμε. Σήμερα, 5η 23 Δευτέρου, στην Αθήνα και στο Υπουργείο Παιδείας, οι ΔΟΕΗ δασκάλοι και οι ΟΛΜΕ, οι καθηγητές, μαζί θα βρεθούν προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για μαζικούς διορισμούς και για τα δικαιώματα των αναπληρωτών. Όπως και ευρύτερα εργασιακά θέματα που αφορούν τους εκπαιδευτικούς. Είναι ένα πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο και βέβαια αντίστοιχα και σε υπόλοιπες άλλες πρωτεύουσες νομών διοργανώνονται όπως και στη δικιά μας σήμερα στην Αλεξανδρούπολη. 2 και 4 θα υπάρξει μια διαμαρτυρία του κλάδου στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση εδώ την τοπική του Εύρου. Διαμαρτυρόμαστε για τους διορισμούς. Πράγματι η κυβέρνηση εδώ και καιρό έχει υποσχεθεί 20.000 διορισμούς, αλλά δεν γίνεται τίποτα σε αυτήν την κατεύθυνση. Αντίθετα, μάλιστα, βλέπουμε όλο και περισσότερο να προσλαμβάνονται αναπληρωτές σε πάγιες και διαρκείς θέσεις του δημοσίου, που σημαίνει ένα σχολείο με ελαστικές σχέσεις εργασίας, στις οποίες ακριβώς δεν απολαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί τα προνόμια του μόνιμου υπαλλήλου, το οποίο δεν είναι μόνο τα προνόμια τα οποία τα εργασιακά που θα έχει, αλλά και τη σταθερότητα που θα πρέπει να έχει ήδη η δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί αιτούνται μεταξύ άλλων μόνιμους και μαζικούς διορισμούς, απόσυρση της εγκλικίου ειδικής αγωγής που προβλέπει μείωση των δαπανών, έκτακτη χρηματοδότηση σχολικών μονάδων που δεν δύνανται να καλύψουν τις λειτουργικές τους ανάγκες και μείωση των μαθητών στα τμήματα που υπάρχουν μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Ειδική μνήμα έγινε για τους αναπληρωτές καθηγητές από τα μέλη της ΕΛΜΕ που ζήτησαν να σταματήσουν οι απολύσεις και ο εμπεγμός σχετικά με τους διορισμούς και να προχωρήσουν οι αρμόδιες αρχές στην κατοχύρωση των εργασιακών τους δικαιωμάτων. Πολλοί υποπτεύονται και σκέφτονται μήπως το πάμε στην κατάργηση του δημόσιου χαρακτήρα του σχολείου. Αυτό υπερασπιζόμαστε και αυτό θέλουμε. Άλλωστε, με το δημόσιο, με το σταθερό προσωπικό που θα έχει η δευτεροβάθμια εκπαίδευση και η πρωτοβάθμια εκπαίδευση στα σχολεία μας, μπορεί πραγματικά να κάνει βήματα πολύ πιο σωστά, να οργανωθεί καλύτερα και να έχει καλύτερα αποτελέσματα. Από την άλλη, οι αναπληρωτές, να πούμε ότι βρίσκονται στις σκατιές της πατρίδας μας, ταλαιπωρούνται. Έτσι διεκδικούμε μια σειρά αιτήματα και για αυτούς, σύντηση, ίσως ένα επίδομα ακριβώς σύντησης, στέγασης, έκτακτες ανάγκες είναι στα νησιά, ταλαιπωρούνται αυτοί οι άνθρωποι, πραγματικά θα βοηθούσε. Και το διεκδικούμε σταθερά, όπως και τα όποια άλλα δικαιώματα απολαμβάνουν το μόνιμο προσωπικό. Πέρα από αυτό, να πούμε ότι έχουν ατονίσει πάρα πολλές δομές της εκπαίδευσης, ειδικά η ειδική αγωγή, η οποία έχει την ανάγκη να υπάρχει μόνιμο και σταθερό προσωπικό. Έτσι διαμαρτυρόμαστε και πιστεύουμε ακριβώς να εισακουστούμε.